Ένα παλιό ιστορικό και μεγάλο χωριό της ενδοχώρας του νομού μας, στην επαρχία Κισάμου, ο Σάσαλος, γιόρτασε και πανηγύρισε την Τετάρτη 5 Μαΐου στον καθεδρικό ιερό ναό του, αφιερωμένο στην προστάτηδά του Αγία Ειρήνη, παρουσία αρκετών προσκυνητών. Μεταξύ αυτών, ο Δήμαρχος Μυθύμνης κ. Γεώργιος Μιλωνάκης και πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι. Τυχαία λειτουργία τέλεσαν με εφημέριος της Ιεράς Μονής Γωνιάς Κολυμπαρίου, πατέρας Ραφαήλ, με τον εφημέριο της Ενορίας Δρακόνας, πατέρα Γεώργιο Μωραϊτάκη. Από τη μετάβασή μας εκεί, καταγράψαμε νεότερα στοιχεία από το χωριό, το οποίο πανηγύρισε για πέμπτη χρονιά την Αγία Ειρήνη, όπως τα παλιά καλά χρόνια, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες πανηγυριώτες. Βέβαια, εκείνη την περίοδο, ο μόνιμος πληθυσμός ήταν πάνω από 300 άτομα, ενώ σήμερα απέμειναν μόνο ηλικιωμένοι. Αρρωγός στην προσπάθεια ανασυγκρότησης του χωριού, ο νεοειδρυθής πολιτιστικός σύλλογος, όπου νέοι άνθρωποι, ασχέτως του ότι δεν κατοικούν μόνιμα εκεί, καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, δείχνοντας έτσι έμπρακτα την αγάπη τους για τη γη που γεννήθηκαν ή που κατάγονται. Πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου είναι ο Ελευθέριος Κουτουλάκης, που μας είπε τα εξής. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας, χρόνια πολλά. Να είμαστε καλά, του χρόνου να ξαναταμώσουμε. Θέλετε να μας πείτε σχετικά με το πανηγύρι σας. Το πανηγύρι μας γινόταν παλιά. Ξακουστώ σε όλη την Κίσαμο και μπροστά στο νομό Χανίων. Γινόταν στα σπίτια μετά που τέλειωνε η εκκλησία, γυρίζανε τα σπίτια όλη μέρα από την παραμονή. Το βράδυ ενταμώναν στα καφενεία, τρία καφενεία και μία ή δύο ταβέρνες. Και ήταν συνήθως τρεις και τέσσερις ζυγείς όργανα. Μετά τη δεκαετία του 80 άρχισε και τόνισε αυτό, λόγω πέμπτη, λόγω το χωριό έχασε την πολύ τη ζωή του. Πριν 10 χρόνια το πανηγυρίζονταν μόνο η εκκλησία. Εμείς αποφασίσαμε πριν 4 χρόνια που ιδρύσαμε το σύλλογο να ξαναβιώσουμε το πανηγύρι της Αγίας Ειρήνης και τα υπόλοιπα πανηγύρια του χωριού. Όλες τις εκκλησίες του γιορτάζουμε, πίνουμε το κρασάκι μας. Αλλά η γιορτή μας είναι η Αγία Ειρήνη, το μεγάλο μας πανηγύρι που είναι και η προστάτεια του χωριού μας. Τον πολιτιστικό σύλλογο πότε ιδρύθηκε? Ο πολιτιστικός σύλλογος ιδρύθηκε πριν 4 χρόνια και τώρα 2 χρόνια είναι με καταστατικό. Η δεύτερη χρονιά που κάνουμε το πανηγύρι οργανωμένο με καταστατικό. Τι έχετε να μας πείτε σχετικά με τη νέα διαμόρφωση της πλατείας σας? Η πλατεία προέκυψε από μια δωρεά που έκαμε το μέλος του συλλόγου μας, Παναγιώτης Λιμπινάκης. Έδωσε το χωράφι αυτό στην εκκλησία. Βέβαια δεν ήταν έτσι το χωράφι, ήταν λάκκος μεγάλος. Έχουμε φτιάξει μια άλλη πλατεία που μπορεί να πάτε δίδυο στο σχολείο και από εκεί κουβαλούσαμε τα χώματα, τον μπαζώσαμε εδώ πέρα και με τη βοήθεια του Δήμου και με δική μας δαπάνωση του συλλόγου τη διαμορφώσαμε από το υπέροχο φυσικό περιβάλλον. Και από φέτος θα κάνουμε το πανηγύρι μας αν έχουμε υγεία κάθε χρόνο εδώ. Το δημοτικό σχολείο πότε έκλεισε? Το δημοτικό σχολείο, όταν πήγαινα εγώ στο σχολείο, ήταν γύρω στα 70 παιδιά. Όταν έφυγα με 40. Πότε φύγατε? Εγώ τελείωσα το σχολείο το 76. Και είσαστε πόσοι μέτες? Όταν έφυγα εγώ από το σχολείο ήταν 30 παιδιά είχαν μείνει. Νομίζω πρέπει να είναι η κρίση το 85-86, κάπου εκεί, δεν θυμάμαι. Σήμερα στο χωριό υπάρχουν νέες οικογένειες με παιδάκια? Εμείς έχουμε μεγάλη δέσμευση με το χωριό, αλλά δυστυχώς πηγαινοχόμαστε. Είναι μακριά τα Χανιά, είναι 50 χιλιόμετρα από εδώ. Δεν μπορούμε να είμαστε τέτοιο, αλλά είμαστε όλοι δύο φορές την εβδομάδα εδώ πέρα. Για το σχολείο θέλουμε να μας πείτε κάτι συγκεκριμένο. Η αναμόρφωση έγινε κοινή βοήθεια? Το σχολείο έγινε καθαρά με δαπάνη της Νομαρχίας. Τα χρειαζόμαστε τις ανάγκες του συλλόγου. Ήταν σε κακή κατάσταση, έπαζε νερά, ήταν σαπημένα τα ξύλα από πάνω. Ήταν σε
Σε συγκρίση με άλλα σχολεία ήταν σε καλή κατάσταση. Τα τελευταία 5 χρόνια βάζα νερό το σχολείο, το οποίο κινδύνευε. Και ευχαριστούμε, πάρα πολύ δημοσίως. Ναι, θα είναι η άδεια του Πολιτιστικού Συλλόγου. Εκεί θα στεγαστούμε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ομάρχη που μας βοήθησε και ανακαινήσαμε το σχολείο και φτιάζουμε και την πλατεία δίπλα, το οποίο μαζί με το σχολείο την αυλή βάζει τουλάχιστον 800 άτομα. Για την πλατεία ποιος άλλος βοήθησε? Για την πλατεία βοήθησε και ο Δήμος. Και ο Δήμος. Ο Δήμος, ποιος έδωκε το χωράφι. Το οποίο δαπάν ήταν και του συλλόγου και στο σχολείο, έκαναμε ανακαίνιση τουαλέτες και στην πλατεία ρίξαμε τσιμέντα και τέτοια, το οποίο ήταν μια δαπάνη μειχτή Δήμου, Νομαρχίας και Πολιτιστικού Συλλόγου. Ό,τι μπορούσε ο καθένας έβαζε. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Και το χωράφι, μια παράληψή μου, το χωράφι που μας δώσανε ήταν οι κοπελιές του συγχωρημένου του Ξερογιαννάκη, του Γιάννη, που στη μνήμη του πατέρα μας δώσανε μια δωρεά το χωράφι αυτό, το οποίο αν το δείτε θα διαμορφωθεί, θα γίνει μια υπέροχη πλατεία. Εξάλλου, για την εορτή και το χωριό, ο Δήμαρχος Μυθήμης κύριος Γεώργιος Μιλωνάκης δήλωσε τα εξής. Να ευχηθώ σε όλους πρώτα χρόνια πολλά. Η μέρα είναι ιδιαίτερη. Σε συνεργασία ο Δήμος με τους συλλόγους έχουν καταφέρει για μένα το ακατόρθωτο. Γιατί αυτό που έχει μείνει τώρα πλέον στα χωριά είναι πώς θα διατηρήσουμε τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας. Και πάλι χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε καλά. Για τον κύριο Κουκουλάκη, τι έγινε με τα χωριά του, για το πανηγύρι? Το πανηγύρι έχει 3-4 χρόνια τώρα αρχίσει, όπως είπα και προηγουμένως, με το σύλλογο, τα παιδιά, σας άλλου, και πιστεύω ότι πρέπει να το ενισχύσουμε και ας πούμε ότι έχουμε μια μεγάλη ελπίδα σε όλο τον κόσμο. Τους ευχαριστούμε που ήρθαν και μας τιμήσανε και μας τιμούνε όλο. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ θερμά και σε όλους που δεν θέλουν να χαθούν αυτά τα έθιμα, τα παλιά έθιμα, τα ωραία έθιμα, γιατί όπως ξέρετε μας έχουν καταλάβει οι ξένοι και θέλουν τα δικά τους. Αλλά δεν πιστεύω να τους περάσει. Πόσοι λοιπόν είναι κάτι και μένετε στο χωριό? 45 άτομα είναι και 5-6 άτομα που ξενόρχονται στο χωριό μας. Πάτε σε περιουσίες σας, είναι περιποιημένες? Πιστεύω ότι είναι περιποιημένες και θα το δείξει τώρα από τον κόσμο. Τους πανηγυριώτες διασκέδασε το συγκρότημα του φημισμένου κριτικού καλλιτέχνη Μιχάλη Τζουγανάκη. Αρρωγοί της αναβίωσης του πανηγυριού, οι κύριοι Μαραγκουδάκης και Χαλκιαδάκης μας δήλωσαν τα εξής. Μένω στην Αθήνα, είμαι γεννημένος εδώ. Μάλιστα. Αλλά μένω στην Αθήνα. Πέστε μας, τι ήταν αυτό που σας όθησε να ξεκινήσετε την αναβίωση του πανηγυριού? Κοιτάξτε, αν γυρίσουμε λίγο πίσω και θυμηθούμε εδώ τα παιδικά μας χρόνια και θυμηθούμε πώς γινόταν τότε οι γιορτές και τα πανηγύρια, που το χωριό έσφυγε από ζωή. Και στα τρία καφενεία τότε υπήρχαν όργανα, υπήρχαν μουσικές, ο κόσμος διασκέδαζε. Τα μετέπειτα όμως χρόνια αυτό σταμάτησε και έτσι απλά γινόταν μόνο μία λειτουργία. Όμως έπρεπε να επιστρέψουμε στις ρίζες. Βρήκατε και καλό συνεργάτη τον κύριο. Ευτύχη Χαλκιαδάκη. Ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος στο χωριό. Είναι μόνιμος. Ναι. Και επίτροπος. 31 χρόνια. Εδώ στην εκκλησία. Εδώ του κεντρικού μας ναού. Τι έχετε να μας πείτε εσείς? Όλη η προσπάθεια που ξεκίνησε ο κύριος Μαραγκουδάκης, αλλά το πιο σπουδαίο είναι ότι ενσυδράμαν οι νέοι που είναι στα Χανιά. Όλοι. Και τώρα ιδρύσαν και πολιτιστικό σύλλογο και όλοι ενσυδράμανε ακούραστα και προσφέρουν και γίνεται αυτό το ωραίο πράγμα που κάνουμε σήμερα. Όλοι οι νέοι.